Καζάνη που βράζει η δημόσια υγεία με το ένα πρόβλημα να διαδέχεται το άλλο. Σε τριωρή στάση εργασίας κατήλθαν οι γιατροί του δημοσίου στα τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών Παγκύπρια από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Υποστηρίζουν ότι εργάζονται πέραν του ωραρίου εργασίας τους, καθώς και ότι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την ασφάλεια των ασθενών. Προειδοποιούν ταυτόχρονα ότι τα μέτρα ενδέχεται να κλιμακωθούν. Η τριωρή στάση εργασίας είναι προειδοποιητική. Είναι για να δοθούν κάποια μηνύματα. Έχουμε μπουχτίσει, θα το πω έτσι χαρακτηριστικά, από τις υποσχέσεις και τα ευχολόγια. Είμαστε μακρά από αυτά που προσδοκούσε τόσο ο κάθε πολίτης, ο δυνητικός ασθενής, αλλά και εμείς ως λειτουργοί υγείας. Οι άνθρωποι έχουν θράσος. Τα νούμερα είναι εδώ. Για το νοσοκομείο της Πάφου υπάρχει πρόνοια για στελέχωση 12-1 γιατροί και τώρα είναι 8-1. Είναι μείον 4 γιατροί. Και βγαίνουν χωρίς να ντρέπονται και κάνουν δηλώσεις ότι δεν υπάρχει υποστηρίξη. Κατά τη διάρκεια της τριώρης στάσης εργασίας, τα τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών Παγκύπρια λειτουργούσαν στην βάση ειδικού επιχειρησιακού πλάνου του ΟΚΙΠΗ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Με τους πολίτες να περιγράφουν τη σημερινή τους εμπειρία στο τμήμα πρώτων βοηθειών, αποτυπώνοντας το μέγεθος του προβλήματος, ιδιαίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Σάββατο βράδυ έφερα εδώ στις πρώτες βοήθειες Πάφου τον πατέρα μου. Πληρώσαμε για εγγραφή, περιμέναμε πάνω από 4 ώρες για να μας δώσει αγωγή ο γιατρός. Ο πατέρας μου είναι ηλικιωμένος, κουράστηκε, μου είπε να τον πάρω στο σπίτι χωρίς αγωγή. Υπήρχε μόνο ένας γιατρός εδώ να εξυπηρετεί όλον τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της απεργίας, η ΠΑΣΙΚΗ εξέδωσε νέα απαντητική ανακοίνωση προς τον ΟΚΙΠΗ, καταλογίζοντάς τους ανικανότητα, απραξία και απίθμενο θράσος. Εις βάρος των πολιτών είναι η συνέχιση της παρουσίας συγκεκριμένων ατόμων στη διοίκηση και τον περίγυρο του ΟΚΙΠΗ και όχι στάση εργασίας των ιατρών των ΤΑΕΠ. Αν επιδεικνύαμε την ίδια απάθεια με την διοίκηση του ΟΚΙΠΗ σε θέματα ασφάλειας της υγείας των ασθενών και προσωπικού, θα ήμασταν συνένοχοι και δεν θα τους κάναμε την χάρη. Με τον ΟΚΙΠΗ να τους απαντά με αριθμούς ότι δεν υφίσταται πρόβλημα υποστελέχωσης, αναφέροντας μάλιστα πως υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση για αύριο μεταξύ των δύο. Όλα αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να συζητηθούν αύριο την Τετάρτη χωρίς να υπάρχει θέμα να γίνουν απεργιακές κινητοποιήσεις. Και αν περιμέναμε μέχρι την Τετάρτη, ίσως να μην είχαμε την λαθασμένη πληροφόρηση. Σε ρόλο πυροσβέστη, το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα, πραγματοποιώντας σύσκεψη με την ηγεσία της ΠΑΣΙΚΗ, κατά την οποία αποφασίστηκε η σύγκληση νέας σύσκεψης την ερχόμενη εβδομάδα για επίλυση των προβλημάτων. Ο Υπουργός Υγείας ακούει, καταγράφει και προχωρεί σε ενέργειες έτσι ώστε να διευθετηθούν, να επιληθούν αυτά τα ζητήματα από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Εν μέσω αυτών των αναταράξεων προστίθεται και το γεγονός πως το ερχόμενο Σάββατο θα τεθούν σε λειτουργία τα εφημερεύοντα ιατρία. Στις συναντήσεις Υπουργού Υγείας και Κυβερνητικών Ιατρών αναμένεται να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που παραμένουν με στόχο να λειτουργήσουν το Σάββατο. Αναμένεται παράλληλα να διευθετηθεί δημοσιογραφική διάσκεψη την Πέμπτη από το αρμόδιο Υπουργείο με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τον τρόπο λειτουργίας τους.